Λοιπόν, κάτσε εδώ τις σημειώσεις μου, γιατί πάντα τα γράφω εγώ, δεν τα... Λοιπόν, σου πω πότε πατήσεις το κουμπί. Πάντα το κουμπί. Mm. Λοιπόν, καταρχήν, είδαμε ένα κακό τελικό και επειδή είδαμε ένα κακό τελικό, αυτό πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Γιατί είδαμε ένα κακό τελικό. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, είδαμε ένα κακό τελικό. Ωραία, μπορείς να το ερμηνεύσεις. Δεν μπορεί. Θα το ερμηνεύσουμε εμείς, πρώτον. Είδαμε ένα κακό τελικό, γιατί προηγήθηκε πολύ νωρίς η καλύτερη ομάδα. Που σημαίνει όταν προηγείται η καλύτερη ομάδα νωρίς, το θέαμα κατά 99% πέφτει. Το γοητευτικότερο θα ήταν να προηγηθεί ο αδύναμος για να δημιουργηθεί ένα παιχνίδι box to box το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιο πολλά χιλιόμετρα, πιο πολλές φάσεις, πιο πολλά μαρκαρίσματα, κίτρινες κάρτες, νεύρα, εκνευρισμοί κτλ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Καταρχήν το πέναλτι είναι ανύπαρκτο. Είναι Καριόλης ο διαιτητής, διότι χτυπάει μπάλα στο στήθος πρώτα και μετά λίγο στο χέρι. Και το σπουδαιότερο, το οποίο δεν το είπε κανένας, ούτε βέβαια ο Μαλάκας, ο Σωτηρακόπουλος, ο οποίος δεν μας ενημέρωσε σωστά, ούτε για τις εσωτερικές αλλαγές του Ποκετίνο, παντελώς άσχετος, είναι ότι η μπάλα πάει προς τα έξω. Δεν πάει προς την εστία. Δηλαδή η σέντρα γίνεται προς την έξω μεριά, από την πίσω μεριά. Δεν γίνεται από τη μεριά της εστίας. Όχι προς την εστία, αλλά από την έξω μεριά. Αυτό θα έπρεπε ο διαιτητής να το λάβει υπόψη του. Φαίνεται όμως ότι πήρε την εντολή να παίξει στη Λίβερπουλ. Κακό παιχνίδι επίσης, γιατί η χαφ των δύο ομάδων είναι σκυλιά, αλλά όχι τόσο δημιουργική. Ο μόνος που παίκτης που μπορούσε να δημιουργήσει κατάσταση ήταν ο Έριξον από την Τότεναμ, ο οποίος έπαιζε στα πλευρά και χαραμίστηκε. Διότι είναι παίκτης του άξονα, ποιότητος, καλός παίκτης, και αναγκάστηκε να κάνει και μεγάλες διαδρομές για να κάνει πίσω άμυνα στον καλύτερο αριστερό μπακ του πρωταθλήματος, του κόσμου, τον Ρόμπερτσον. Λοιπόν, όταν το γύρισε στον άξονα ο Ποκετίνο, έγινε ποιοτικότερο το παιχνίδι της Τότεναμ και εκεί δημιούργησε και τις οποιασδήποτε καταστάσεις. Όταν τον έβαλε, όταν παίχτηκε με ένα χαφ δημιουργικό στον χώρο του κέντρου από τη μια ομάδα στο παιχνίδι. Λοιπόν, ένα σημαντικό λόγο ότι φαγώθηκαν σε κοντιγούνους χώρους τα χαφ και το γεγονός ότι οι τριάδες των επιθέσεων των δύο ομάδων δεν πήραν μπάλες ή τις πήραν στραβά και όχι με καλές πάσες ή σωστούς χρόνους. Τη Λίβερπουλ τη βοήθησε το γρήγορο γκολ, γιατί αυτομάτως μείωσε τις εντάσεις, μείωσε το μαρκαρίσματα σε ψηλό χώρο, στην άμυνα του αντιπάλου όπως συνήθως κάνει. Έτσι λοιπόν έκανε την άμυνα στο 1-2 του γηπέδου, βιολογικό πιο άνετο για την ομάδα και ιδιαίτερα για τα χάφ της, τα οποία ήταν καταποντισμένα από το στυλ του Κλοπ όλη τη χρονιά. Αυτό φάνηκε για το γεγονός όταν τα μπήκε ο Έριξον στα χαφ, στον άξονα για την Τότεναμ, γύρισε πίσω πολύ η μεσαία γραμμή της Λίβερπουλ και γι' αυτό σωστά ο Κλοπ έκανε την πρώτη του αλλαγή γρήγορα στο 60 και άλλαξε χαφ. Έβαλε το Μίλνερ στη θέση του Βαϊλάντου. Λοιπόν, να πούμε για την έκκληση ότι ήταν ο Μαουάρη έξω που έκανε 3 γκολ στον ημιτελικό με τα αντίθετα πόδι. Δεν τον τρώω στον παίχτη εκεί. Είναι ίσως και το μοναδικό που μπορούμε να καταλογίσουμε στον Ποκετίνο, τον είχε τόση ώρα μέσα τον Τελεάλη τον κακό και είχε έξω αυτό τον παίχτη. Αυτό είναι το μεπτό από τον Ποκετίνο, ο οποίος στο 20 λεπτό, μάλλον στα 90 λεπτά, δούλεψε πολύ και με αλλαγές, συγγνώμη, και με εσωτερικές αλλαγές. Δηλαδή ξεκίνησε και η άλλη από πίσω, έριξε δεξιά, Σον αριστερά, μετά άλλαξε το Σον δεξιά, αριστερά τον έριξε, μετά πέταξε τον έριξε στον άξονα και έκανε την υπεροχή, πήρε ρίσκο στο 65, έβγαλε κόφτη και έβαλε τον εξτρέμ και φυσικά έβαλε τον Γιονέντα, αλλά άργησε να βάλει τον Γιονέντα, έπρεπε να τον βάλει 5-6 λεπτά νωρίτερα. Λοιπόν, ο Κλοπ βολεύτηκε από το ρέφερι, σωστά άλλαξε το χαφ στο 60 με τον Μίλνερ και τον Βαϊνάλντου. Να πω ότι ο Φιρμίνιο δεν τράβηξε, έβαλε φρέσκο τον Οριτζή και του βγήκε για άλλη μια φορά, ήταν σωστή η αλλαγή αυτή και μετά έκανε μια ωραία κίνηση από το να πετάξει τρίτο στόπερ τον Γκόμες, τον πέταξε δεξί μπακ και έβαλε τον άλλο εξτρέμ και έβγαλε το Μανέ. Δηλαδή, χωρίς να χάσει τακτικά παίχτη από την μπροστά γραμμή, θέλω να σου πω ότι ψήλωσε την τετράδα του στην άμυνα χωρίς να βγάλει παίχτη από την μπροστά γραμμή. Και ήταν πολύ καλή αλλαγή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Σαλάχ ήταν για τα πανηγύρια. 4 φορές βγήκε ένας μήνα, δεν έκανε τίποτα από αυτό που κάνει ο Μαραντόνα, ο Μέσιο Ρονάλντο, ο Χατζηπαναγκής και όλοι οι μεγάλοι παιχταράδες στο ένας μήνα. Χέστηκε. Και όποιος του δώσει τη χρυσή μπάλα θέλει κλωτσιές στον κόλο. Όποιος δώσει στο Σαλάχ τη χρυσή μπάλα. Και το πέναλτι το χτύπησε άσχημα.
Δηλαδή το πέναλτι ήταν μια κακή εκτέλεση που ένας goalkeeper που δεν θα έφευγε πιο γρήγορα θα το πιάνε εύκολα. Κακοκτυπημένο το πέναλτι. Ο Ριτζή πρέπει να παίζει περισσότερο όταν σκαλώσει η τριάδα στην επίθεση. Και θέλω να τελειώσω με τον Van Dijk. Ο Van Dijk είναι ο καλύτερος center back στον κόσμο. Καταρχήν είναι μαύρος με μυαλό. Εγώ μαύρο με μυαλό, με ευφυΐα δεν έχω δει. Μαύρος να έχει μυαλό. Ψηλά νίκητος και είναι το σώμα του και δυνατό και εκρηκτικό και πολύ καλός χαμηλά. Δηλαδή σε μια φάση βγαίνει ο Σον με τον Van Dijk από τον άξονα και εκεί που περιμένεις να τον περάσει και να το κάνει πέναλτι ή να μπει με την μπάλα στα δίκτυα ο Σον που είναι πολύ γρήγορος, όχι μόνο τον προλαβαίνει χωρίς τάκλινγκ, βάζει και το σώμα του μπροστά και του πετάει την μπάλα κόρνερ. Δηλαδή τα 65 εκατομμύρια που δώσανε στη Southampton για να τον πάρουν ήταν μια πολύ καλή επένδυση. Τώρα το σκορ άμα είναι δίκαιο ή όχι, και εγώ θα συγκλίσω τους παοξίδες οι οποίοι είναι Liverpool. Όποιος παοξίδης είναι Liverpool και πει ότι αυτό είναι πέναλτι, θέλει γροφιά στο σαγόνι. Είναι καριόλης. Γιατί το ίδιο πέναλτι έχει γίνει με την ΑΕΚ και δεν το έδωσε ο διαιτητής. Είναι και τα δύο δεν είναι κανένα. Για μένα δεν είναι πέναλτι. Ούτε της ΑΕΚ είναι πέναλτι, ούτε αυτό. Και το σπουδαιότερο, γιατί η λεπτομέρεια δεν μπορείτε να δει ο μαλάκας ο Σωτηρακόπουλος εκεί, ότι ρε βλάκα, και χέρι να βρει, που βρήκε στήθος και λίγο στον μπράτσο δεξιά, δηλαδή βρήκε πρώτα στήθος, είναι ότι η σέντρα ή το σουτ δεν πάει προς την εστία, δεν είναι σε θέση για γκολ. Γίνεται μία σέντρα και είναι οργανωμένη άμυνα, πρώτο λεπτό είναι και δίνει ρεπού σε αυτό το πέναλτι. Είσαι ξεφτύλας. Άρα πάει η UEFA να δώσει στη Λίβερπουλ, στην καλύτερη ομάδα. Και τελειώνω εδώ. Είναι πολύ εύκολο, ρε φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home target. Home target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτικοί και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το home target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό